Η Έλλη Λίζα Έλλη έφυγε και ήρθε η Βουγιουκλάκη. Γεια σας παιδιά! Ναι, ναι, ξέρω, έχουμε μια αλλαγή. Το μαλλί βγήκε πολύ ανοιχτό. Ας το συνηθίσουμε λίγο. Σας δίνω λίγα δευτερόλεπτα να το συνηθίσετε. Τα κούρεψα και λίγο γιατί οι άκρες ήταν πολύ κατεστραμμένες και τουλάχιστον θα πω ότι ανανεώθηκε για το καλοκαίρι. Ας μείνουμε εκεί. Στο σημερινό βίντεο σας έχω ένα haul με ρούχα. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω haul με ρούχα. Χρόνια τώρα τα κάνω στο κανάλι μου, ήρθε η ώρα να κάνουμε άλλο ένα καινούριο. Έχω ρούχα από το Shein, από τα H&M και από τα Pull&Bear. Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε όλα να τα βρείτε ακόμα στην αγορά. Οπότε ελπίζω να σας φανεί αυτό το βίντεο χρήσιμο. Ξέρετε ότι είμαι ένα κορίτσι το οποίο παίρνει και λίγο πιο μεγάλα νούμερα, καμιά φορά τα plus size των καταστημάτων. Οπότε αν έχετε θέμα με τα κιλάκια σας και δεν βρίσκετε εύκολα ρούχα που να σας αρέσουν, τα οποία να είναι σε λίγο πιο μεγάλα μεγέθη, τότε θα υποφεληθείτε από αυτό το βίντεο. Αλλά νομίζω ότι όλα όσα θα σας δείξω υπάρχουν και σε small και σε medium και μπλα μπλα μπλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα πράγματα που μου ήρθαν από το Shein. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα ρούχο από τα Pull&Bear και στο τέλος θα αφήσω τα H&M που έχουν και τα πιο πολλά ρούχα. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι στο monitor καθόλου. Δεν μπορώ. Θα ξεκινήσω με το μοναδικό ρούχο το οποίο δεν θα δείτε φορεμένο στο βίντεο, γιατί είναι ένα μαγιό. Είναι από τα plus size μαγιό του Shein. Έχει μια τεράστια γκάμα μαγιό σε πολύ μεγάλα νούμερα. Δυστυχώς το μαγιό που διάλεξα εγώ μου βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκανα λάθος εγώ με τις διαστάσεις, γιατί έχασα κάποια κιλά, αλλά είχα κρατήσει στις σημειώσεις μου κάτι διαστάσεις που είχα από πριν χάσω τα κιλά. Συν το ότι μάλλον την είδα ότι έχω και πολύ μεγάλο στήθος και πήρα ένα μαγιό με στήθος, τι να πω, για πολύ μεγαλύτερο στήθος από το δικό μου. Anyway, αυτό είναι το μαγιό, το οποίο θα πάει κατευθείαν στη μαμά μου, πιστεύω ότι θα της είναι ό,τι πρέπει. Είναι ένα ολόσωμο μαγιό το οποίο μπορείς να το βάλεις έτσι στις τράπλες που είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Τι νούμερο ήτανε πλάκα πλάκα, δεν θυμάμαι καθόλου. Έχει όμως πάρα πολύ ωραίο print. Είναι έτσι λίγο με το μπλε, το άσπρο και το μαύρο, θυμίζει λίγο νησί. Δηλαδή θα το φορούσα σε διακοπές σε νησί. Έχει αυτή τη μαύρη γραμμή στη μέση η οποία βοηθάει λίγο να δώσει ένα σχήμα παραπάνω στο σώμα. Από πίσω είναι ακριβώς το ίδιο. Να ξέρετε, δεν είναι πολύ σκαυτό, δεν θα είναι πολύ αποκαλυπτικό σαν μαγιό. Εδώ έχει full στήριξη, είναι σκληρό, δεν πρόκειται να φανεί τίποτα, άμα βραχείτε, που θα βραχείτε δηλαδή με το μαγιό. Έχει και τυράντες, νάτες, μαύρες και χοντρές και πολύ καλές σταθερές. Σαν ποιότητα είναι πάρα πολύ καλό μαγιό. Πάρα πολύ καλό μαγιό, δεν είναι ψεύτικο, δεν είναι λεπτό, δεν διαφανίζει. Θα μπορούσε άνετα να το βρει σε ένα κατάστημα, κανονικό φυσικό κατάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι από το Shein. Το Shein έχει πάρα πολύ ωραίο μαγιό. Πάρα πολύ ωραίο μαγιό. Οπότε, αν μετρηθείτε σωστά και δεν κάνετε την πατάτα που έκανα εγώ, θα πετύχετε το τέλειο μαγιό για εσάς. Αυτό το μαγιουδάκι θα το δώσω στη μανούλα μου και ελπίζω να το ευχαριστηθεί. Έχει μεγάλο στήθος και δεν βρίσκει και εύκολα τέτοια μαγιουδάκια, οπότε σούπερ! Αν θυμηθώ τι νούμερο ήταν αυτό, θα σας το βάλω στο κουτί πληροφοριών. Συνεχίζουμε τώρα με το δεύτερο ρούχο που πήρα από το Shein, το οποίο είναι ένα φόρεμα. Και αυτό είναι από τα plus size ρούχα του Shein, αλλά είναι το πιο μικρό νούμερο, είναι 0XL, δηλαδή υποθέτω ότι είναι το ίδιο με το XL, extra large. Είναι ένα φόρμα το οποίο έχει έξω τους ώμους και είναι με λάστιχο, οπότε είναι πάρα πολύ ελαστικό και δεν θα σας κόβει την κυκλοφορία του αίματος εδώ πέρα. Λογικά έτσι κάθεται κάπως, άμα το φορέσω, θα φαίνεται κάπως έτσι. Το μανικάκι έχει τη λεπτομέρεια εδώ πέρα με τα κορδονάκια, τα δένεις και γίνεται φιονγκάκι και φαίνεται και λίγο το χέρι σου. Το συγκεκριμένο φόρεμα είναι από ύφασμα το οποίο διαφανίζει, δηλαδή φαίνεται μέσα από το δέρμα, αλλά άμα βάλεις ένα μπέζ ρουχάκι και ένα μπέζ σουτιέν, μαύρο σουτιέν, ή άμα θες να παίξεις με τα χρώματα του φορέματος ένα μπλε, ένα κίτρινο, δεν φαίνεται καθόλου άσχημα, καθόλου φθηνά, καθόλου δεύτερα. Στη μέση έχει πάλι λάστιχο και στενεύει λιγάκι, οπότε κάθεται άνετα σε εκείνο το σημείο και μετά πέφτει σαν ένα απλό φόρεμα. Δεν ανοίγει πάρα πολύ τύπου α, ούτε είναι στενό, είναι ένα απλό φόρεμα ρηχτό προς τα κάτω. Το print μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλοκαιρινό με τους ανανάδες και τα τροπικά φύλλα κτλ. Πιστεύω ότι το χρώμα μου ταιριάζει, πάει πάρα πολύ το μπλε σε ξανθές και θα σας αφήσω το link του στο κουτί πληροφοριών, δεν θυμάμαι αν υπάρχουν και άλλα χρωματάκια, αλλά τσεκάρετε εσείς καλού κακού. Και πάμε και στο τρίτο και τελευταίο ρούχο από το Shein, το οποίο θέλει οπωσδήποτε μια μεταποίηση και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι ένα ρόμπερ και αυτό από τα plus size ρούχα. Το συγκεκριμένο λέει 3XL, αλλά είναι πολύ πιο μικρό σαν μέγεθος σε σχέση με το φόρεμα
το άλλο που σας έδειξα. Οπότε εντάξει, αυτά δεν ξέρω πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τώρα. Εγώ είδα τις διαστάσεις και το πήρα. Είναι αυτό το κόκκινο ρόμπερ, το οποίο έχει ένα... Τώρα θα με κορυδέψετε όσες ξέρετε, σαν σαγρέ ύφασμα, δηλαδή κάνει γραμμές το ύφασμά του, είναι πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο. Έχει φύλλα τα οποία είναι σε μπορντό, κόκκινες, λευκές και καφέ αποχρώσεις και είναι σορτσάκι από κάτω, το βλέπετε, δεν είναι φουστίτσα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ ανοιχτό V. Αυτό το V θα φορηθεί μόνο με μαγιό από μέσα ή κάποιο τοπάκι, crop top, μονόχρωμο, ίσως λευκό για να ταιριάζει και με τα λουλούδια. Που εγώ δεν διατίθεμαι, δεν θέλω να το φορέσω έτσι, οπότε θα πάω να μου το ράψουν λίγο, να μου το κλείσουν, γιατί εγώ σε αυτά είμαι άσχετη. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθω να ράβω. Είναι τραγικό. Θέλω να κάνω μια μικρή δουλίτσα και δεν μπορώ να την κάνω. Ντροπή. Θα πάω λοιπόν να μου το κλείσουν λίγο το βε, όχι και τελείως, εντάξει, να είναι εκεί λίγο έτσι πιο σεξουλιάρικο. Και θα είναι έτοιμο το ρόμπερ μου να το φορέσω με μια ωραία μαύρη πλατφόρμα ψηλή το βράδυ για ποτό ή πάνω από ένα μαγιό, σαν ανάλαφρο ρόμπερ και κάλυμα για τη θάλασσα. Μπορώ να το βάλω με σανδαλάκι για καφέ. Είναι ένα κομμάτι πασπαρτού, πάρα πολύ ελαστικό, πάρα πολύ άνετο. Μπορεί να φορεθεί και κυλίτσα να έχεις και πουτάκια να έχεις και ό,τι θες να έχεις. Αυτά λοιπόν από το Shein. Προχωράμε τώρα σε αγορές που έκανα εγώ σε φυσικά καταστήματα. Έχουμε ένα υπέροχο φόρεμα από τα Pull&Bear που ήθελα πάρα πολύ να το πάρω. Για την ακρίβεια ήθελα ένα τέτοιο είδους φόρεμα από τη στιγμή που βγήκαν στη μόδα. Αλλά δεν μπορούσα να βρω ένα που να μου αρέσει και το ύφασμα και το μάκρος και να μου κάθεται και καλά. Έχουμε και λέμε λοιπόν, είναι ένα από αυτά τα κλασικά πλέον φορέματα τα οποία είναι λίγο vintage στυλ. Πάνω κάνει έτσι τριγωνάκι στο στήθος κάπως, κάθεται πάρα πολύ κομψά και πολύ ωραία. Και είναι σχεδόν μάξι το λες, δηλαδή ξεπερνάει το midi μήκος. Είναι σαν να είναι jean ύφασμα, αλλά δεν είναι jean ύφασμα, είναι μόνο στην όψη έτσι. Και έχει κάποια καφετή κουμπάκια μέχρι κάτω, σε όλο το φόρεμα. Πίσω στην πλάτη είναι πιο ελαστικό το ύφασμα, ανοίγει. Οπότε αν έχει και λίγο πιο μεγάλο στήθος, δεν σε πιέζει το φόρεμα. Βέβαια εγώ το τελευταίο κουμπάκι το πάνω-πάνω το αφήνω ανοιχτό, μου είναι πιο άνετο έτσι. Οι τυράντες είναι χοντρές, αλλά όχι αντιαισθητικές. Είναι πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μπορείς να το βάλεις με sneakers, μπορείς να το βάλεις με τύπου εσπαντρίγες, μπορείς να το βάλεις με πλατφόρμες. Καλά, με πέδιλο δεν το βάζεις, αλλά με όλα αυτά που σας είπα. Εγώ άνετα θα το φορούσα και βράδυ για κρασάκι. Τόσο πολύ το έχω αγαπήσει και πιστεύω ότι μου πάει πάρα πολύ και το χρώμα. Δεν το είδα σε άλλο χρώμα στα Pull&Bear. Είδα ένα παρόμοιο σε μουσταρδί. Αλλά ίδιο δεν ήτανε. Το συγκεκριμένο είχε και 30 ευρώ, νομίζω. Το αξίζει όμως, ήτανε και είναι κουκλίστικο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν σας είπα καθόλου τιμούλες για τα ρούχα των Shein, γιατί μου τα στείλανε, δεν τις θυμάμαι ακριβώς, αλλά άμα πατήσετε τα link θα δείτε τις τιμές, γενικά το Shein δεν έχει πολύ ακριβά ρούχα. Και πάμε τώρα στα ρούχα από τα H&M. Ένα το φοράω ήδη, ναι, βλακή έκανα που το φόρεσα, αλλά θα το δείτε φορεμένο κάπου θα παίξει εδώ. Είναι ένα midi φόρεμα σωλήνας, κολλητό, ένα ρούχο που δεν συνηθίζω να φοράω ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι έπαθα, ήθελα ένα κολλητό φόρεμα. Είναι γκρι, κάνει γραμμές οριζόντιες, έτσι το ύφασμά του, δεν είναι δηλαδή ένα απλό γκρι μονοκόμματο φόρεμα. Έχει λεπτή τυράντα, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο εφαρμοστό, αγκαλιάζει τις καμπύλες, απλά το φοράω μέρες που ξέρω ότι δεν θα έχω φούσκωμα, που ξέρω ότι δεν πετάγει την κοιλιά μου, που ξέρω ότι δεν θα φάω πολύ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το φορέσω εγώ. Πρέπει να... τι να πω, δηλαδή πρέπει όσο γίνεται να είμαι λίγο πιο flat. Στην κοιλιά τουλάχιστον. Το βρήκα στο σημείο των H&M που έχουν τα basic ρούχα, τα απλά τη set, τα μονόχρωμα, τα βασικά του σορτσάκια κλπ. Εκεί θα το βρείτε. Σε άλλο χρώμα δεν το είχε και είναι ό,τι πρέπει και είναι και πολύ κομψό φόρεμα. Μπορείς να το βάλεις από ένα σταράκι το πρωί μέχρι ένα ωραίο βραδινό παπούτσι και να βγεις για ποτάκι και δεν έχεις κανένα πρόβλημα και μπορείς να το εμπλουτίσεις με αξεσουάρ, να βάλεις κάποιο ωραίο κιμονό από πάνω, βραδινό ίσως. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και μεταβατικό κομμάτι για το φθινόπωρο, γιατί αυτό το φόρεμα, στο χρώμα που είναι και με το ύφασμα που είναι, αν το βάλεις με ένα jean jacket, με ένα leather jacket, με κάτι τέλος πάντων να κάνεις και layering, είναι ό,τι πρέπει και για το φθινόπωρο. Απλά το λέω εγώ τώρα, κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο φόρεμα, το οποίο το πήρα νομίζω από την νεανική συλλογή των H&M, μισό λεπτάκι να τσεκάρω.
Ναι, το πήρα από τη σειρά Divided. Είναι ένα maxi φόρμα σε αυτό το πολύ ωραίο κόκκινο που καρπουζίζει. Δεν είναι το αληθινό κόκκινο που λέμε. Είναι ένα κόκκινο που καρπουζίζει. Από πάνω είναι έτσι, ραντάκι, χαλαρό, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ντεκολτέ. Πίσω στην πλάτη είναι λίγο πιο χαμηλό. Στη μέση έχει λαστιχάκι για να είναι πολύ άνετο και για να δίνει και λίγο σχήμα στο σώμα. Και μετά πέφτει έτσι ανάλαφρα και ωραία, χωρίς να κολλάει στο σώμα, δεν είναι κολλητό. Και έχει δύο αρκετά ψηλά σκισήματα και από τα δύο πόδια. Και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά. Εγώ όταν πήρα να το φορέσω δεν το πρόσεξα αυτό. Και μετά το είδα και λέω, τι είναι αυτό. Ευτυχώς όμως δεν είναι στα όρια του πάρα πολύ αποκαλυπτικού, απλά δίνει μια τσαχπινιά στο φόρεμα και λέω εντάξει θα το πάρω, θα βάζω και ένα ωραίο ασορτή κραγιόν και θα πιένω έξω έτσι αέρινη και ωραία. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ το ύφασμα, πάρα πολύ λεπτό, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό το ύφασμα θέλει οπωσδήποτε μπέζες όρουχο. Δεν μπορείς να το βάλεις με κάτι άλλο. Γιατί διαφανίζει λιγάκι, διαγράφει και δεν το σώζεις αλλιώς. Σε άλλο χρώμα δεν το εντόπισα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα αυτό για καλοκαίρι. Δεν συμφωνείτε, δεν μου πάει. Πείτε μου την άποψή σας. Αυτό είχε νομίζω 12 ευρώ. Προχωράμε στο πρώτο τελευταίο ρούχο του haul, το οποίο είναι ένα ρόμπερ. Έχω πάθει με τα ρόμπερ και τα φορέματα, δεν φοράω κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο ρόμπερ είναι από την κλασική συλλογή των H&M. Είναι σε μια γραμμή που βγαίνει κάθε χρόνο στο H&M, απλά αλλάζουν λίγο τα σχέδια κάθε φορά, τα χρώματα κτλ. Αυτό έχει μια πάρα πολύ λεπτή τυράντα. Το print που διάλεξα εγώ είναι μπλε και έχει κάποιους λευκούς ρόμπους μέσα. Στη μέση έχει ένα λαστιχάκι με φούντες, δύο κορδονάκια με φούντες και το σορτσάκι του είναι πάρα πολύ χαλαρό και αέρινο, δεν κολλάει καθόλου στα πόδια και από την πίσω μεριά το ύφασμα είναι λίγο πιο μακρύ και καλύπτει ακόμα καλύτερα τον ποπό. Είναι ένα ρόμπερ το οποίο μπορείς να το φορέσεις με τη μέση να σουρώνει πάνω-πάνω και να γίνει πιο κοντό το σορτσάκι. Μπορείς να το χαμηλώσεις, να το τραβήξεις προς τα κάτω και να έχεις ένα πιο μακρύ σορτσάκι και μια πιο flat επίπεδη επιφάνεια στην κοιλιά, να μην σου κόβει δηλαδή τη μέση. Μπορείς να το φορέσεις με όποιον τρόπο θέλεις, μπορείς να το βάλεις και χωρίς σουτιέν, γιατί ευτυχώς δεν διαγράφει αυτό το ύφασμα, αν και λεπτό και αέρινο δεν διαγράφει. Το έχω βάλει και πρωί και βράδυ, το έχω λιώσει βασικά αυτό το ρούχο, δηλαδή θέλω να πάω να το πάρω και σε άλλα χρώματα. Είναι τόσο άνετο που έχω κοιμηθεί και με αυτό, έχω ξεχάσει να βάλω τις πιτζάμες μου και έχω κοιμηθεί με αυτό. Αλήθεια. Και πάμε και στο τελευταίο ρούχο, το οποίο είναι τελείως off-season, αλλά το είχαν σε προσφορά τώρα που είχε εκπτώσεις και το μάτι μου έπεσε κατευθείαν εκεί, γιατί πρώτον, λατρεύω οτιδήποτε θυμίζει φουτεροειδές, μαλακό ύφασμα, χουχουλιάρικο ρούχο κλπ. Και λατρεύω το χρώμα γκρι. Το λατρεύω στα ρούχα το χρώμα το γκρι. Το χρώμα το γκρι. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το φουτεράκι, θα το χαρακτηρίσω από τη συλλογή LOGG. Σε extra large το πήρα αυτό. Και είναι αυτό το υπέροχο ρουχαλάκι, μπλουζάκι, το οποίο έχει μακριά μανίκια, λατρεύω μακριά μανίκια στα φούτερ που καλύπτουν τη μισή παλάμη, πεθαίνω, σβήνω, χάνομαι. Εδώ πέρα έχει μεγάλο άνοιγμα και μπορείς αν θες να αφήσεις και τον έναν ώμο λίγο έξω να κάνεις μια τσαχπινιά. Στο τελείωμα είναι κάπως έτσι και μπορείς να το φορέσεις πάνω από κάποιο skinny jeans, skinny μαύρο παντελόνι, μπορείς να το βάλεις και με φούστα. Μπορείς να το βάλεις και για πιτζάμα, είναι πάρα πολύ απαλό και μαλακό. Δεν ξέρω, είναι το μόνο που δεν σας εγγυώμαι ότι θα το βρείτε, γιατί εγώ το βρήκα σε ένα σημείο που είχε 2-3 κομμάτια το πολύ και ήταν σε έκπτωση. Αν προλάβετε και το βρείτε σε κάποιο κατάστημα, γιατί μπορεί να είναι περσινό και να μην βγει του χρόνου, τρέξτε να το πάρετε από τώρα, από τώρα. Αφήστε που μπορείτε να το πάρετε και στις διακοπές σας, αν πάτε σε ένα νησί, να το βάλετε από πάνω από το ρούχο σας το βράδυ, άμα κρυώσετε ή άμα πάτε μια βόλτα με τη μηχανή, λέω τώρα και κρυώσετε, μπορείτε να βάλετε αυτό από πάνω και θα είναι σαν να έχετε σκεπαστεί με την πιο απαλή κουβερτούλα της γης. Υπέροχο! Και αυτό ήταν λοιπόν το haul της Βουγιουκλάκη. Ελπίζω να σας άρεσαν τα ρουχαλάκια που διάλεξα. Πείτε μου ποιο σας άρεσε περισσότερο πάνω μου και ποιο πιθανότατα θα αναζητήσετε και εσείς. Μην ξεχάσετε να ανοίξετε το κουτί πληροφοριών για να βρείτε τα link από όλα ή έστω από τα περισσότερα ρούχα που σας έδειξα σε αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν τσιμπήσατε εσείς κάποια καλή προσφορά τώρα στις εκπτώσεις. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και αν θέλετε περισσότερα try on haul στο μέλλον. Και κάντε subscribe στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει. Το εκτιμώ αφάνταστα όταν ξέρω ότι θέλετε να με παρακολουθείτε και βλέπετε κάθε μου βίντεο. Αλλά για να μην χάνετε κανένα βίντεο, να κάνετε κλικ και στο καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο μου βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να μείνουμε σε επαφή έτσι πιο συχνή κτλ., ακολουθήστε με στο Instagram γιατί τα λέμε πάρα πολύ συχνά από εκεί και να βάζω πολύ συχνά stories,
πάρα πολύ συχνά διαγωνισμούς, οπότε stay tuned. Και αυτά, σας αφήνω, πάω τώρα να γυρίσω τα κομμάτια που φορά τα ρούχα και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!